Συνέχεια στην σκληρή μεταξύ του αντιπαράθεση με οξύτατου χαρακτηρισμού έδωσαν ο δικηγόρο Ανδρέα Παπαχαραλάμπου και ο τέο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη. Ο τέο πρόεδρο τη Επιτροπή Διοντολογία και Προστασία του Αθλητισμού σε γραπτή δήλωση απάντηση στον τέο πρόεδρο τη Δημοκρατία επανήλθε με νέου οξύτατου χαρακτηρισμού κατά του Νίκου Αναστασιάδη. Χαίρομαι για την πορεία μου μέχρι σήμερα, όμω χαίρομαι διπλά γιατί δεν πέτυχα στου ακόλουθου τομεί όπω ο Νίκο Αναστασιάδη ανηθικότητα, ψευδολογία, διαπλοκή, διαφθορά. Δεν υπάρχει τίποτα που μου λείπει, Νίκο Αναστασιάδη. Μπορώ να απαντήσω σε όλα. Θα επανέλθω μόλις εξεταστούν οι καταγγελίες εναντίον σου για διαπλοκή και διαφθορά. Με σκληρούς χαρακτηρισμούς η άμεση ανταπάντηση από τον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η κακοήθεια δεν έχει όρια. Για ακόμη μια φορά με θλίβη το γεγονό πω αντί να απαντήσει επί τη ουσία, επανέλαβε κακόβουλου ισχυρισμού που, εν πάση περιπτώσει, είτε διερευνήθηκαν από την ανεξάρτητη αρμόδια επιτροπή για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, είτε εμπίπτουν στι αρμοδιότητε τη ανεξάρτητη επιτροπή κατά τη διαφθορά. πολέμιων ανθρώπης αυτή ή αυτή. Παρέμβαση στην σύγκρουση των δύο είχαμε σήμερα από τον τέο Υπουργό Εργασία κ. Κούσο, πρώην συνέτερο του Ανδρέα Παπαχαραλάμπου, στο δικηγορικό γραφείο ΔΕΠΕ. Οι πρόσφατε δηλώσει του κύριου Παπαχαραλάμπου για τον Νίκο Αναστασιάδη αποτελούν αποκοιμήματα φαντασία. Ο κύριος Παπαχαραλάμπου μου ανέφερε ότι έχει γίνει σκοπό τη ζωή του να καταστρέψει τον Νίκο Αναστασιάδη. Μάλιστα, ο κύριος Κούσο διαχωρίζει την θέση του από οποιαδήποτε δημοσίευση στα μέσα ενημέρωση από τον κύριο Παπαχαραλάμπου. Ενώ στο θέμα είχαμε παρέμβαση. Και από το, ΑΚΕΛ. το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να προσπεράσει το ζήτημα. Αποστήλαμε σήμερα επιστολή δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Γιώργου Λουκαίδη στην αρχή κατά τη διαφθορά με αίτημα να διερευνηθούν οι καταγγελίε. Επιπρόσθετα, το ΑΚΕΛ εγγράφει το θέμα στην Επιτροπή Θεσμών τη Βουλή.